Και βεβαίως άκουσα μία κυρία η οποία προείσταται, και οφείλω να το πω, για να ικανοποιήσει τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εκνευρίστηκαν ακούγοντάς την. Μία κυρία η οποία υπογράφει ως πρόεδρος του Συλλόγου Δίας Τουριστικών Καταστημάτων, ταυτόχρονα έχει και το φιλέτο δισκό στην πλατεία, να λέει ότι το Βραζιρόπλο έρχεται και δεν κάθεται στην κόκκινη και πηγαίνει στα χωριά. Δεν κατάλαβα δηλαδή, πώς είναι μόνο το, η πλατεία για να πάει να πάρει η κυρία αυτή και η παρέα της τα λεφτά, και οι άνθρωποι στη ΖΙΑ ή οι άνθρωποι δεξιά-αριστερά δεν είναι άνθρωποι της ΚΟ. Τότε μπορεί να χρειαστεί ένα συντονισμό καλύτερο ή αυτό. Και στο κάτω-κάτω πόσα πούλμαν βγήκαν, 2, 3, από 100 άτομα, 200 άτομα, 3.000 είχε πέσει το Βραζιρόπλο. Δηλαδή, εμάς χρωστάνε, μας παίρνουν και το γάιδα. Και αυτό καλλιεργείται από κάποιους, αυτή η ανέδεια. Και αυτοί οι κάποιοι είναι ο συγκεκριμένος δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή, η οποία επενδύει στην παραοικονομία και στον παρασιτισμό και δεν επενδύει εκεί που πρέπει να επενδύσει. Λέω λοιπόν ότι στο πρώτο με την σύσταση ενός τομέα τουριστικού που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά και όχι να κάνει αυτά τα οποία κάναμε επί 2 χρόνια, να κάνουμε συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ξανά συγχωνεύσεις, κατά καταργήσεις, να δίνουμε μια αρμοδιότητα εδώ, να την παίρνουμε μετά ενδιάμεσα, να τη δίνουμε στον άλλο σύμβουλο, μετά στον τρίτο, μετά στον τέταρτο και τελικά να ξέρουμε και πού βρίσκεται. Δεν ξέρουμε και πού βρίσκονται οι αρμοδιότητες. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές στα δεδομένα τα δημοτικά χρονικά και το αλαλούμ. Πριν από 2 μήνες ανέθεσε καθήκοντα σε κάποιους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα κάνει άλλους αντιδημάρχους χωρίς δεξιά-αριστερά. Δεν γίνεται τίποτα για το χειρότερο, δεν γίνεται τίποτα στον τουρισμό. Δεν γίνεται τίποτα. Έγινε μια προσπάθεια δειλή με τον απερθόντα αντιδήμαρχο. Προφανώς η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής είναι διαφορετική. Τελείωσε η υπόθεση αυτή. Φτάσαμε στο σημείο να χάνουμε την κυριότερη από τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Είναι αποκλειστική ευθύνη του δημάρχου. Εξ αρχής ήθελε να την σταματήσει και γι' αυτό κολλησιεργεί για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν περίμενε την κοινωνική αντίδραση που υπήρξε και εύχομαι, εγώ ειλικρινά το λέω, βλέπω ανθρώπους τις Κυριακές οι οποίοι εύχονται πάει στις εκκλησίες και εύχονται κάποια στιγμή να τους φωτίσει ο Θεός να μην καταστρέφουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το περί αγγλικού δικαίου το θεωρώ αστείο, διότι όταν υπάρχει μια συμφωνία και είσαι κύριος στη συμφωνία σου, είτε αγγλικό δίκαιο είναι είτε της Ουγγάντας, το δίκαιο είναι δίκαιο. Εκτός και αν κάνεις την κουτοπονηριά την ελληνική και νομίζω ότι έχεις κουτόφραγκους απέραντη και σκέφτεσαι να υπογράψεις το συμβόλαιο και μετά να το ρίξεις. Αυτό όμως δεν τιμά το Δήμο. Και δεν τιμά και αυτό που το είπε, ότι φοβάμαι το αγγλικό δίκαιο. Τι σημαίνει το αγγλικό δίκαιο, λες 120 χιλιάρια και σκέφτεσαι να μην τα δώσεις, να τα φας, να τα βγάλεις μετά με άλλο τρόπο. Τι θα κάνεις, τι θα τα κάνεις. Είναι δηλαδή παρανοϊκό. Πώς μπορούσε να τα δώσει, 100.000 τρόποι. Με τη διαφήμιση, με την προβολή, με ό,τι μπορούσε να τα δώσει, όπως τα είχαμε δώσει κι εμείς, μέσω της ΔΕΤΑΠ, μέσω του μελετήριου, μέσω και μέσω των επιχειρήσεων του Δήμου. Εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, τι γίνεται πλέον με τον τομέα τουρισμού τώρα. Τώρα δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα με την ιδέα του. Έτσι όπως είναι, θα σέρνεται και έτσι θα σέρνεται και ο ενιαίος φορέας. Και το πρόβλημα του ενιαίου φορέα ξεκινά από το 2006. Το 2006 που ο τότε κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων που εξακολουθεί και στο μεγαλύτερο μέρος του τώρα ψηφίστηκε, προέβλεπε σε ποιες τέτοιου είδους επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα κλπ. Μόνο συμμετέχουν οι Δήμοι. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε με τη μορφή που είχε τότε το καταστατικό και πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού που έφτανε σε διάφορες άλλα εμπόδια νομικά κλπ. Που οδηγούσαν σε μια απραξία η οποία είναι επιλογή τώρα. Εμείς δεν θέλαμε την απραξία, εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό είπαμε αποχωρούμε για να μπορούμε να δίνουμε στον Δημοτικό Οργανισμό Τουρισμού και αυτό κάναμε. Τώρα λοιπόν, η δικαιολογία του δεν εγκρίνει ο Επίτροπος. Η δικαιολογία του δεν εγκρίνεται το καταστατικό. Είναι αυτό που τους λείπει τα χέρια για να μην δίνουν λεφτά στον τουρισμό. Ξέρετε πόσο λυτρωτικά αισθάνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι όταν τους είπε ο Επίτροπος ότι εγώ δεν μπορώ να εγκρίνω τα 300 χιλιάρικα και αυτά που έχετε βάλει και υπάρχουν αυτά είναι και τίποτα παραπάνω. Ήταν λύτρωση. Από πίσω μας γελούσαν. Και λέγανε εμείς αυτό που κάνουμε συνήθως. Δηλαδή λέμε εμείς θέλουμε, αλλά ο κυρίτσι έχει κάνει αίσθηση, ο Επίτροπος δεν μας επιτρέπει, ο Καλλικράτης φταίει, το ένα φταίει και το άλλο φταίει. Είναι η λογική του ανθρώπου που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτά που πρέπει να γίνουν στο νησί. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια σειρά δράσεων και αποφάσεων η οποία να
οι οποίες να συγκλίνουν σε αυτό που λέμε μεγιστοποίηση του τουριστικού προϊόντος και δημιουργία καθημερινά πρεσβευτών δισκό στο εξωτερικό. Είτε αυτός λέγεται επαναλαμβανόμενος τουρίστας, είτε λέγεται ένας καλλιτέχνης βεληνεπούς που θα έρθει εδώ και θα κάνει θεσμό όμως πολιτιστική εκδήλωση. Όχι το φέραμε τη μια φορά, το ξαναθυμάμαι στην άλλη, ξαναφέρουμε τον άλλο, διότι από τα μικρά καλλιτεχνικά γεγονότα διεθνούς επίπεδου που γίνονται σε όλα τα νησιά, ακούω ο Δημάρχος, δηλαδή ακούω τον Αντιδήμαρχο της Σύρου και έλεγε ότι ενώσαμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος Άνω Σύρου και ο Δήμος Αργούπολης, τις πολλαπλασιάσαμε και βεβαίως το φεστιβάλ που έχουμε το συνεχίζουμε γιατί είναι μια συνεχής διαφήμιση. Και εμείς θα κόβουμε αυτά γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν κόστος για την χώρα. Εκτός και αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αντίληψη περί τουρισμού και φοβούνται τον τουρισμό. Σήμερα δυστυχώς αγαπητοί φίλοι, και να ολοκληρώνω για να μην σας κουράζω, εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ τη λογική αυτών που κύριος εκφραστής της είναι ο Δήμαρχος της ΣΚΟ, ο συμπεριόντος Δήμαρχος της ΣΚΟ, ότι κάποιοι θα αρπάζουν από την ΚΟ. Δηλαδή αυτή η κυρία η οποία έβγαλε ένα κείμενο και είπε κάποιοι επιτέλους θα αρπάζουν από την ΚΟ και βγάζουν πολλά χρήματα και εμείς δεν βγάζουμε, έχει μια περίπου την ίδια αντίληψη με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, ο οποίος λέει οικονομάνε ξενοδόχοι, ας πληρώσουν τα σκουπίδια παραπάνω, ας κάμουν το άλλο παραπάνω, ας βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη για διαφήμιση. Και εγώ έχω βέβαια την κατάσταση του 2010, το τι πήραμε από κάθε επιχείρηση. Κάποια στιγμή θα σας ζητήσω το δικαίωμα ως ένωση, αν οι ξενοδόχοι μου επιτρέπουν να ανακοινώσουν το τι βγάλα, γιατί φαίνεται το ποιοι πληρώνουν και φαίνεται το ποιοι δίνουν τα μεγάλα ποσά. Όλοι συνεισφέρουμε, αλλά κάποιοι υποδεισφέρουν τα μεγάλα ποσά. Μπορεί να έχουμε το πρόβλημα με τη μείωση του 2,5% που πήγε στο 0,5% και έχει ένα πρόβλημα στα σκουπίδια, αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι και να λες δεν μπορώ να σου πάρω τα σκουπίδια, είναι υποχρέωσή σου. Από εκεί και στα δεν μπορεί να το κάνεις. Δεν μπορεί να βρίσκεις δικαιολογία αυτό που είπατε, κυρία Σβήνο, ότι δεν έχει προσωπικό. 50 άτομα προσωπικό επιπλέον τους δώσαμε στην καθαριότητα του Δήμου της ΣΚΟ όταν φύγαμε. Το 2009-2008 ξεκινήσαμε, το 2009-2010 έγινε η διαδικασία και προσελήφθησαν 50 άτομα στην υπηρεσία καθαριότητας. Έχει δηλαδή η υπηρεσία 50 άτομα επιπλέον. Από αυτά τα 50 και τους παλιούς, κάποιους 50 από τους παλιούς μάλλον, κάποιοι πήραν σύνταξη. Κάποιοι βγήκανε ή θα βγουν στην εφεδρεία. Δεν είναι πάνω από 10-15. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία καθαριότητας στην πόλη μέσα αριθμητικά είναι περισσότερη από ό,τι ήταν όταν παραλάβαμε εμείς. Στους άλλους δύο δήμους υπήρχαν υπηρεσίες καθαριότητας οι οποίες έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ξαφνικά πώς αυτές οι υπηρεσίες αποσυντονίστηκαν και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ξαφνικά πώς η υπηρεσία καθαριότητας στο Δήμο της ΣΚΟ δεν κάνει καλά τη δουλειά τους. Ή ο κόσμος την κάνει καλά, οι υπάλληλοι την κάνουν καλά. Κάποιοι δεν μπορούν να τους βάλουν σε μια σειρά να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει. Θέλετε να σας πω. Γιατί έχουν καταστρέψει τα πάντα. Εάν πάτε μια βόρτα στο Πυλί και στα συνεργεία που είναι συμβεβλημένος ο Δήμος για να κάνει συντήρηση των οχημάτων τους, θα δείτε ότι είναι από πέρσι μέχρι τώρα τα ίδια τα αυτοκίνητα της καθαριότητας μέσα σε συγκεκριμένα μαγαζιά που έχουν πάρει διαγωνισμούς συντήρησης και δεν πληρώνουν τους ανθρώπους για να κάνουν συντήρηση. Ή δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, όταν έχεις ένα προβληματοφόρο και γυρίζουν την μέρα μες στην πόλη, καταλαβαίνεις ότι στα πλατάρια δεν θα μπορέσει. Τι λέμε λοιπόν, είναι μόνο η καθαριότητα, μα είναι και το πράσινο. Είναι η περιποίηση αυτού του υπέροχου πράσινου που έχουμε και κάποιων παρτεριών που έγιναν επιπλέον. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Ποιες είναι λύσεις, φτάνει η υπηρεσία, δεν φτάνει. Είναι λύσεις να κάνεις συνεργατικές, δεν είναι λύσεις. Ποιες είναι λύσεις, αυτό που κάνουν όλες οι προηγουμένες χώρες. Ένα κομμάτι αυτού του τμήματος το κάνεις διαγωνισμό και το δίνεις σε ιδιώτες. Δηλαδή τη συντήρηση του πρασίνου, δεν σας λέω την καθαριότητα, τη συντήρηση του πρασίνου. Ο Δήμος Ρόδου, με το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, έκανε διεθνή διαγωνισμό για την καθαριότητα. Να την περάσει σε ιδιώτες. Εμείς δεν λέμε να περάσει καθαριότητα σε ιδιώτες. Εμείς λέμε όμως ένα κομμάτι του πρασίνου που είναι 10 άνθρωποι και δεν προλαβαίνουν όλο το νησί, μπορεί να γίνει ένας διαγωνισμός συντήρησης πάρκων, παρτεριών κλπ. Για συγκεκριμένους από εδώ, αν θέλετε. Γεωπόνους και εταιρείες που έχουν τέτοια δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συντηρήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν προλαβαίνουν. 24 ώρες το 24ωρο να δουλεύουν, δεν προλαβαίνουν.